Hello, ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει και άλλο ένα, μη μου πεις, πολύ ιδιαίτερο, αλλά και πολύ εύγευστο σήμερα. Θα με σουρανίσει για άλλη μια φορά τηλεοπτικά. Αυτό σημαίνει ότι για περίπου 49 και 56 πρώτα λεπτά έχουμε πρώτον να ευωδιάσουμε όλους τους χώρους, αλλά και τους πιο απαιτητικούς, διότι, να σου πω κάτι, μόνο από το άνοιγμα από ένα πολύ ωραίο μπουκάλι κρασί, αυτή η ευωδιά και η μυρωδιά, η ιδιαίτερη, από το καλό κρασί, από το καλό αμπέλι, από το χειροποίητο πράγμα, και θα σας εξηγήσω τι θέλω να σας πω, αλλάζει όλη πραγματικά η ατμόσφαιρα. Θα μου πεις, Αλέξανδρε, το κόκκινο, το ροζέ, το σαμπανί, το σαμπανιζέ που λέμε, πιο απ' όλα. Να συγκεντρώσω, ας πούμε, περισσότερο, αν το θέλεις, ή μάλλον να έχω περισσότερο κόκκινο κρασί, γιατί έχω κρέας στο τραπέζι, ή επειδή έχω θαλασσινά, να βάλω το άλλο. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να μάθετε, μπράβο, από τα κρασιά μας. Και γι' αυτό όλα αυτά που βλέπετε, και να ευχαριστήσουμε σε λίγο και τον άνθρωπο που μας τα έχει με πολύ μεγάλη προσφορά δωρήσει για όλους εσάς, θα γίνουν δικά σας εντελώς δωρεάν στο μη μου πεις papaki@yahoo.gr. Σήμερα λοιπόν, τρεις ιδιαίτερες συνεργάτηδες μου. Ξεκινάω με Πέγγι Δαμουράκη, σύμβουλος διαχείρισης και μελλοντολόγος που είναι στην παρέα μας. Πέγγιό μου, γεια σου. Μοναδική Αγγελική Κούκουρα από τα πολύ ιδιαίτερα γράμματα, τέχνες αλλά και ιστορικά θέματα, όπου σήμερα όμως δεν είσαι μόνος, θα πεις για την ιστορία του κρασιού και για το αμπέλι γενικότερα, αλλά με έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο σου. Γεια σας παιδιά και γεια σου Αλέξανδρη. Σήμερα έχουμε κοντά μας το Λάμπη Σοφιονόπουλο, που έχει ένα δικό του εινοποιείο, ασχολείται και ο ίδιος με την αμπελουργία. Το κτήμα του είναι στην αρχαία Πίσα, κοντά στην αρχαία Ολυμπία, στην παραποτάμια περιοχή του Ορφείου. Και λέω εγώ αρχαία Ολυμπία, γιατί αυτός ο τόπος, γενικότερα με το καλό παλιό κρασί, έχει χαρακτηριστεί, έτσι δεν είναι? Όσες φορές έχω ταξιδέψει, πραγματικά λένε να πάρουμε, Πέγγι, να πάρουμε ένα κρασί από αυτό το μέρος. Είναι κρασί με ονομασία προέλευσης. Είναι η περιοχή αυτή που το ενθαρρύνει. Το μικρόφωνο σου, το ξεχνάς, δεν το ξέρεις και από το τραγούδι, και εσύ τι να κάνεις. Στο βάλαμε στην ηλικία να τραγουδάς κιόλας. Για πες. Και οι καιρικές συνθήκες παίζουν πολύ σπουδαιό ρόλο, θα μας τα πούν και το βοηθούν. Είναι και πώς γίνεται το αμπέλι, έτσι. Και βέβαια στο επόμενο μέρος κοντά μας, θα κλείσουμε με Πέγγι Δαμουράκη και με ένα θέμα που έχετε ζητήσει να αναλύσουμε. Αλλά στο επόμενο κομμάτι κοντά μας, Μαρία Πανταζή, με ένα πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο. Πάμε λίγο να μου ξεκινήσεις, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να πούμε ότι τα κρασιά που δίνουμε είναι... Είναι από το κτήμα Σοφιανόπουλος, Αλφιός, έτσι λέγεται δηλαδή. Όπου τα βρίσκουμε σε όλη την Ελλάδα. Αυτά βρίσκονται βασικά στη Θηβών 262. Ωραία. Και σε επιλεγμένα μαγαζιά στην Αθήνα. Μάλιστα. Η ιστορία του κρασιού, λοιπόν. Ακούω εγώ τη λέξη κρασί. Ίνος. Το κρασί στην πατρίδα μας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής συλλογικής μνήμης. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε μία αναδρομή στον χρόνο, το ταξίδι βασική μπορώ να πω ότι είναι συναρπαστικό. Είναι πολύ βασική. Και πολύ σύνθετο, γιατί περιλαμβάνει στοιχεία από τον πολιτισμό, από τη θρησκεία, από την οικονομία της χώρας. Ναι, βεβαίω, ήταν βασική τροφή των αρχαίων Ελληνών, γιατί το χρησιμοποιούσαν και για λόγους όχι μόνο εφορίας, αλλά και για λόγους τόνωσης. Τόνωσης τι εννοείς? Ήταν το νοτικό το κρασί. Θεωρούνταν το νοτικό, όπως θεωρούνταν το νοτικό και στους Ρωμαϊκούς χρόνους επίσης. Αλλά χρησιμοποιούνταν και για λόγους απολίμανσης, γιατί το νερό ήταν πολλές φορές αμφιβόλυπρο ελεύσεως, έτσι δεν είναι? Και το πίνανε με σε αναλογία 1:3, ένα κρασί. Ένα μέρος κρασιού και δύο μέρη νερού. Σωστά τα λέω. Και ο ίνος ήταν κεκραμένος, λεγόταν, όχι άκρατος. Βγαίνει από το ρήμα κεράνιμι, που σημαίνει αναμειγνύο, ή από τη λέξη κρατήρας, που γινόταν η ανάμειξη του κρασιού εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο πίνανε το κρασί, είπαμε, νερωμένο δηλαδή. Αυτό βέβαια στις μέρες μας πολλές φορές λέμε ότι άμα λίγο το νερώσεις και όλα είμαι λίγο σπράιτ, αυτό δεν σε πιάνει κιόλας και πάρα πολύ, δεν το λέμε? Δεν σε πιάνει και πάρα πολύ, ακριβώς. Ωραίο αυτό, ναι. Μπορεί να σε πιάσει πιο πολύ για κάποιους που είναι... κύριο. Μπορεί. Εξαρτάται, όχι. Δεν, συνήθως αυτό έχει το νόημα, ότι η ανάμειξή του βοηθάει να ελαφρύνει το κρασί. Ναι. Έτσι, για να γίνει πιο ελαφρύ, για να μην έχει αυτό τόσο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε όλο όμως, σε όλα τα κρασιά. Δηλαδή, στο κόκκινο δεν γίνεται αυτό. Όχι, όχι. Κυρίως το βλέπουμε στο ανοιχτό χρώμα. Στο λευκό περισσότερο, ναι. Το κρασιά, επειδή οι ποικιλίες είναι τέτοιες τώρα και βοηθούν πάρα πολύ στην ποιότητα του κρασιού, η ανάμειξη δεν πιάνει. Μάλιστα. Το κρασί πίνεται ακριβώς όπως είναι, δηλαδή εμφιαλωμένο
και στη θερμοκρασία του. Συνεχίζω την ιστορία. Είναι και πολύ γνωστό αυτό που είχε πει ο Σοκράτης. Ευή, ευάν. Δηλαδή, να ευθυμίσετε, αλλά να μην μεθύσετε. Να το πίνεις, αλλά όχι να σε πίνει. Όχι να σε πίνει, ακριβώς. Και με τι υπάρχει και η αρχαία ιστορία της μυθολογίας με το Θεό Διόνυσο, ο οποίος είχε πάει στο βασιλιά της Αιτωλίας η Νέα και επειδή είχε περάσει πάρα πολύ ωραία, είπε να του κάνει δώρο ένα μπέλι. Το οποίο λοιπόν παίρνοντας το στον δρόμο, το έβαλε στην αρχή σε ένα κόκκαλο αηδονιού. Μετά αυτό μεγάλωσε. Στην πορεία το έβαλε σε ένα κόκκαλο λιονταριού. Και μετά, αφού μεγάλωσε κι άλλο, το έβαλε και σε ένα κόκκαλο γουρουνιού. Οπότε λοιπόν, το κρασί όταν το πίνεις έχει τις ιδιότητες και τον, από των τριών ζώων στον οποίο έχει μπει το κόκκαλο. Δηλαδή, όταν πιεις λίγο, τραγουδάς ένα ειδονάκι, έτσι. Για πες μου τώρα αυτά. Όταν πιεις περισσότερο. Ρίχνεις μία άτζελα. Ναι, και παραπάνω. Γίνεται σε λιοντάρι, είπαμε. Θες να κάνεις και καμία φασαρία. Και το τρίτο ζώο που είναι το γουρούνι, καταλαβαίνεις. Πάντως το κρασί, εμένα ο παππούς μου, Θεός χωρίς τον έχασα στα 97 του, θέλω να σας πω ότι φαγητό μπορεί να μην είχαμε, λέμε, στο τραπέζι, να του είχες μόνο ένα πιάτο φαΐ. Αν όμως δεν του είχες τόσο κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, το ποτηράκι, το λευκό του, το κρασί, μπορεί να τσαντιζόταν όσο τίποτα άλλο. Μπορείς να του κάνεις το τραπέζι και να του βγάλεις μόνο μια σαλάτα. Θέλει, κάθε μέρα ήθελε, αυτό το λευκό το κρασάκι. Το κρασί το ήθελε όμως. Ήταν σαν το φάρμακό του. Μου λέει, εγώ αυτό το έχω 60 χρόνια. Δεν μου το αλλάξει. Του λέγα, παππού, όχι κάθε μέρα. Δεν μου το αλλάξει, μου λέγε εσύ. Εγώ 62 χρόνια το έχω αυτό. Εσύ πάει ναι, αλλά είναι στο όριο. Ναι. Όχι, πίνουμε ολόκληρο όχι. Το μπουκάλι. Πίνουμε το ένα λίγο κρασάκι. Ο ειδικός. 2 με 3 ποτήρια κρασί. Ημερησίω. Κάθε μέρα. Τόσο πολλά. Όχι ποτήρια του νερού, του κρασιού. Α, μην τα μπερδέψουμε. Είναι το κρασί, δεν το βάζουν το ποτήρι μέχρι επάνω. Όχι, δεν. Λοιπόν, είναι απαραίτητο και επιβάλλεται στον οργανισμό του ανθρώπου. Η συγγνώμη για τον παππού σου, επειδή πάλι το είχαν ανάγκη, λειτουργούσε στο νοτικό που ανέφερε και η Αγγελική. Θα αναφέρω μια ιστορία. Όταν έγινε η μάχη τη Γραβιά, ο Αθανάσιος Διάκος. Εκεί αντιμετώπισε τους Τούρκους για 3 μερόνυχτα. Και οι πολεμιστές, οι Έλληνες, δεν αντέχαν με φυσιολογικές συνθήκες. Και κάθε μετά τη μάχη πίνανε κρασί. Πόσο κρασί? Για να αντέξουν. 3 ποτηράκια είπαμε. Όχι, πίνανε αρκετάκι. Μέχρι 3. Δεν ήμασταν και μπροστά, αλλά μέχρι 3 πρέπει να τα πίνανε. Λοιπόν, σε ιδιαίτερες συνθήκες βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό, γιατί αναπληρώνει όλα τα συστατικά που έχει ο οργανισμός. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κόκκινο, είπα στην αρχή της εισαγωγής μου και πραγματικά και με ένα πολύ φίλη μου, κόκκινο κρασί λέει όταν έχεις, ας πούμε, για παράδειγμα, κρεατικό. Λευκό κρασί όταν έχεις ψαρικό. Σαμπανιζέ κρασί όταν έχεις κάτι λυκό. Άλλο. Ναι. Δηλαδή, πάμε λίγο να πούμε, μια και έχουμε κοντά μας τον άνθρωπο. Και τις θερμοκρασίες. Βεβαίως, τον άνθρωπο το που. Κόκκινο το κόκκινο θέλει θερμοκρασία δωματίου. Οι άλλοι το βάζουν στο ψυγείο. Δεν γίνεται. Ναι, γιατί χαλάει. Χαλάει, αλλοιώνεται. Αλλοιώνεται η γεύση και του. Μα από το κρασί παίρνεις και τη γεύση του φαγητού, έτσι. Πρέπει να είναι ανάλογο αυτό. Εγώ θέλω να πάμε να ξεχωρίσουμε, να πούμε τις τρεις, δεν ξέρω πώς είναι, σας πω, πίνω κόκκινο και λευκό, ποιες είναι οι κατηγορίες του κρασιού. Δεν είπαμε, υπάρχουν, εάν κάποιος μπει για να, παιδιά, για να τεστάρει κρασιά κτλ, έχω μια φίλη που φεύγει στο εξωτερικό, και η οποία μόνο από τη μυρωδιά λέει, το ανοίγει και σου λέει τι είναι. Μα είναι ειδικό επάγγελμα αυτό που λέει. Είναι ειδικό επάγγελμα. Σομελιέ. Βεβαίως. Λέγεται. Σομελιέ. Παιδιά, υπάρχουν τόσες διαβαθμίσεις που τις λέω, καλέ τώρα τι μου λες. Εγώ πρόσφατα έμαθα κιόλας ότι τι πίνω εγώ, που είναι σαμπανιζέ κρασί στην ουσία είναι. Μοσχάτο Ντάνστι, μήπως. Μοσχάτο Ντάνστι, σαγκριά λέει ο άλλος. Δεν έχω πρέπει να φτιάξεις και τέτοιο τώρα, λέμε. Λοιπόν, Μοσχάτο Ντάνστι. Και εγώ τρελαίνομαι και με τα δύο πραγματικά λίγο. Το πάω το τραγούδι. Βάζει και κερασάκι μέσα. Όχι, σταμπά, και μου λένε ότι αυτό είναι ένα σαμπανιζέ κρασί. Να σου πω, πίνεται και μόνο του αυτό, κατάλαβες. Σταμπάρ, και εγώ έτσι. Σταμπάρ, και εγώ αυτό πίνω. Αφού είσαι γιος μου. Αυτό το έχω κληρονομήσει και μου λένε με το γιο, για πες. Υπάρχουν οι τρεις βασικές κατηγορίες κρασιού. Είναι το κόκκινο, το ερυθρό, είναι το λευκό, είναι και το ροζέ. Πάμε λίγο, θα διακόπτω να τα ξεχωρίζουμε. Το κόκκινο είναι για ποιο χειμώνα? Ανάλογα, ροζέ. Είναι μπρούσκο, είναι γλυκό. Ναι. Είναι... Α, εδώ πέσαμε και σε γευσιγνώστες. Παίζουν όλες αυτές οι γεύσεις. Αλλά συνήθως πίνεται το χειμώνα. Μάλιστα. Όταν κάνει κρύο, γιατί όπως είπαμε ότι
παίζει και στη θερμοκρασία δωματίου, ατμοσφαίρας. Οπότε το χειμώνα προσφέρεται. Το καλοκαίρι θέλει να είναι λίγο δροσερό. Δηλαδή, βεβαίως, λίγο όμως, όχι πολύ. Το λευκό πίνεται συνήθως από την άνοιξη και μετά. Και όλο το καλοκαίρι. Και παγωμένο, ε. Αν κρύο δηλαδή. Όχι παγωμένο, ναι, 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 γιατί ναι, ναι. Το κρύο του αλλοιώνει και την υφή του. Αλλοιώνει τη γεύση. Και το ροζέ είναι κάτι το οποίο υπήρχε και ξαναέρχεται πάλι τώρα στην επιφάνεια. Και είναι μόδα. Γιατί λέμε υπήρχε και ξαναέρχεται, το είχαμε σταματήσει γιατί είχαμε κατευθυνθεί σε αυτά τα δύο, ή γιατί είναι περίεργη η γεύση του και δεν είναι αναγνωρίσιμη από πολλούς. Όχι, όχι. Είχε ακριβώς κατευθυνθεί η κατανάλωση στο κόκκινο και στο λευκό. Ποια είναι πια δύσκολη κατηγορία κρασιού στην παραγωγή της, στη διατήρησή της και στο να δώσεις μεγαλύτερο αποτέλεσμα με το άνοιγμα να το καταλαβαίνεις. Γιατί εμένα το κόκκινο όταν ανοίγει, είναι το καταλαβαίνω αμέσως. Να πεις, για ναι. Η πιο δύσκολη, γιατί τεχνικά θέλει πολύ προεργασία, είναι το λευκό. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή είναι που δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα και είναι δύσκολο και η συντήρησή του. Για το χρώμα, το βλέπεις τη διάβγειά του, φαίνεται το κρασί. Το χρώμα πόσα... και μετά η μυρωδιά του, το βλέπεις το χρώμα. Πρέπει να το μυρίσεις. Πόσα χρόνια κρατάει. Έχω ένα κρασί κλειστό στο σπίτι μου. Έτσι, δεν το έχω ανοίξει ποτέ. Το κλειστό. Εάν είναι σφραγισμένο, εάν είναι κόκκινο, πλάγιο, αν είναι σε πλάγια θέση, είναι σφραγισμένο, έχει καλό φελό, μπορεί να κρατήσει και αρκετά χρόνια. Και κατάλληλο περιβάλλον. Αλλιώς πρέπει να το κοιτάμε. Ναι, βέβαια. Διαφορετικά οι φελοί έχουν ημερομηνία λήξης. Που οπότε, είναι, όχι 5 χρόνια και 2, α, μπορεί. Βέβαια. Είναι φελοί οι οποίοι διατηρούνται 2 χρόνια, 5 χρόνια. Αυτό το λένε οι συσκευασίες ενός κρασιού. Ούτε εγώ. Ναι. Το λένε. Όχι, δεν το λένε. Δεν είναι υποχρεωμένοι. Δηλαδή παλαιώνεται. Άρα παίρνει ένα κρασί, άνοιξε το να το πιει. Μην το κρατά για. Παλαιώνεται μένα, αλλά και γερνάει κιόλα στην πορεία. Ναι, βέβαια. Γιατί ο φελός έχει την ότι όταν αφήσει και χαλάει, δηλαδή τρίβεται, εισχωρεί μέσα αέρας και αλλοιώνει το κρασί. Η ιστορία τι λέει επίσης. Επίσης ήθελα να πω ότι βρίσκουμε. Γιατί δεν είπαμε και για το μπέλι, για το φυτό το οποίο παρέχει το κρασί. Και εκεί είναι και η πιο δύσκολη δουλειά. Αυτή είναι η πιο δύσκολη δουλειά, η οποία, όπως μου υπολάμπησε, έχει και απίστευτη φροντίδα, έτσι. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σαν τη γυναίκα. Αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι. Πώς φροντίζουμε μια γυναίκα. Ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος που τα μαζεύουμε, τα ξεκινάμε. Έχουμε τα πρώιμα και τα όψιμα, έτσι. Ναι, ποικίλοι. Υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες γίνονται κατά τον Αύγουστο, αρχές Σεπτέμβρη. Αυτές λέγονται οι πρώιμες ποικιλίες. Και υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες γίνονται μετά το 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Οκτώβρη. Αυτές λέγονται όψιμες ποικιλίες. Μάλιστα. Η διαφορά τους είναι μόνο η χρονική περίοδος ή είναι και το υλικό που μαζεύουμε, η πρώτη ύλη. Όχι, η πρώτη ύλη είναι σχεδόν η ίδια, είναι το σταφύλι. Αλλά είναι η χρονική περίοδος, η ορίμασή τους δηλαδή, που απαιτεί να είναι μεγαλύτερη διάρκεια στις όψιμες ποικιλίες. Αλλά πριν τα μαζέψουμε όμως, υπάρχει και η διαδικασία της φροντίδας, η οποία είναι μεγάλη και έχει και μεγάλο οικονομικό κόστος. Αυτό που δεν είπαμε όμως είναι ότι ο Λάμπης όταν αποφάσισε για να κάνει το ενοποιείο και το αμπέλι του, το οποίο το πρωτοφύτευσε το 2006, έτσι δεν είναι. Με το όνομα Αλφιός, να το ξαναπούμε, ναι. το κρασί που δίνουμε σε όλο τον κόσμο, για να τα δείξουμε άλλη μία, γιατί είναι για τους τηλεθεατές μας, δεν είναι για μας να τα πιούμε εδώ και να λέμε διάφορα μετά. Αλφιός, αυτά όλα θα γίνουν δικά σας. Βλέπω, κύριε Λάμπη, μας έχετε φέρει διάφορες. Το ροζέ γράφει πολύ ωραία, έτσι. Το ροζέ, απλά όμως να πούμε, επειδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, τι δίνουμε ακριβώς. Δίνουμε ροζέ. Ροζέ, κόκκινο και λευκό. Μάλιστα. Είπες λοιπόν. Ο Λάμπης λοιπόν επαναφύτευσε το μπέλι του παππού του, έτσι δεν είναι, Λάμπη? Ναι. Το 2006, το 2007 έπιασε πυρκαγιά, που ήταν όλη τη περιοχή, έτσι δεν είναι. Και το 2008 έκανε επαναφύτευση. Αλλά πριν τα κάνει όλα αυτά, ήταν ένα από τα όνειρα τη ζωή του, έτσι δεν είναι. Έχει περάσει και από υπάλληλο τράπεζα, αλλά έχει και δουλέψει ως φοροτεχνικός και εργάζεται ακόμα και ως φοροτεχνικός. Έχει δικό το δικό του γραφείο. Όπως και το δικό μου. Αλλά πάγιο. Το ενοποιείο είναι ένα και το μπέλι. Είναι με μεράκι. Είναι μεράκι. Είναι έρωτα, α πούμε. Πάντω, εδώ έχουμε να πω αυτό που είπε στην αρχή, η σωστή παρατήρησή τη, ότι ο τόπο αυτό είναι ευλογημένο, γιατί ενώ έχει καεί δύο φορέ, δηλαδή μία καταστράφηκε και μία κάηκε, ξαναέβγαλε από την αρχή, ναι, με τη βασική φροντίδα του, γιατί αν δεν το φροντίζει. Ξαναγέννησε όλη αυτή την πρώτη ύλη για να έρθουμε σήμερα και να γευόμαστε και να έχουμε αυτό το ιδιαίτερο κρασί. Η Ελλάδα πραγματικά γνωρίζει, είναι λάτρης του κρασιού. Η ιστορία της Ελλάδας, μας είπε η Αγγελική Πολιτσού, θα είναι μεγάλη για το κρασί. Από την εποχή των παγετών, σαφώς, ακόμα. Αλλά όμως σε κάποιες χώρες του εξωτερικού νομίζω ότι είναι πιο αναπόσπαστο κομμάτι από εμάς, όπως και κάποια άλλα πράγματα αντίθετα. Βεβαίως.
Συνέβη αυτό και το εξής στην Ελλάδα, ότι μετά το 80, όταν άρχισε να γίνεται υπερκατανάλωση, ο κόσμος στράφηκε πάρα πολύ στο ουίσκι. Και το κρασί ήρθε σε δεύτερη μοίρα. Με το χρόνο όμως, και αφού ήρθε και η κρίση, ο κόσμος το γύρισε πάλι στο κρασί. Γι' αυτό πλέον τα μπουζούκια βλέπεις ότι έχουν πιο πολλά μπουκάλια κρασί. Γιατί ναι, μεν είναι και πιο φτηνό στο τραπέζι. Αλλιώς δηλαδή μπορεί να έχει 150 το ουίσκι, αλλά να έχει 120 το κρασί. Αλλά πίνεις το απολαμβάνει αλλιώτικα το κρασί. Με την ησυχία σου. Ενώ το ουίσκι φεύγει και δεν το καταλαβαίνει. Αυτό που είπες για το εξωτερικό, όσον αφορά τους παλαιούς χρόνους. Εντάξει, είχαν και οι αρχαίοι Πέρσες και οι Ασσύριοι και οι Φοίνικες που ήταν ταξιδευτές, είχαν ασχοληθεί με το κρασί. Αλλά και οι Βυζαντινοί, είχαν, οι Βυζαντινοί μοναχοί, οι οποίοι είχαν αναλάβει την περίοδο της Βυζαντινής περίοδου την παραγωγή κρασιού και τη φροντίδα του αμπελιού. Ήταν και αυτοί που πήγαν σε άλλες χώρες το κρασί και το αμπέλι. Και το μετέδωσε μαζί και με τον πολιτισμό τους, βέβαια, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, γιατί το κρασί είναι κομμάτι του πολιτισμού μας. Δηλαδή, μεταφέροντας το κρασί σε μια άλλη χώρα, μεταφέρεις και τον ελληνικό πολιτισμό. Σημαντικό, παιδιά. Και θέλω να πω λίγο κάτι πριν κλείσουμε. Αν εσείς έτσι, σαν άνθρωπος παραγωγός, ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το κρασί, και που το αγαπάει, γιατί αυτό είναι και λατρεία προς το κρασί για να κάνεις όλη αυτή τη δουλειά και σήμερα η μέρα. Το πιο ευκολοσυνδίαστο από τα τρία, που αν κάποιος έχει να κάνει ένα τραπέζι, αλλά δεν έχει αυτό για τα κρέατα, αυτό για τα ψάρια, αυτό για τα λαχανικά και δεν ξέρω τι, αλλά και που στο φαγητό δίνει τη μυρωδιά, γιατί όλοι σβήνουμε λίγο, ειδικά το κοκκινιστό, εγώ ας πούμε που δεν μαγεύω πολύ, με λίγο κρασάκι. Ποιο κρασί πρέπει απαραίτητα να μην λείπει από κανένα σπίτι όλη την εποχή? Γιατί είπαμε, ναι, αυτός που ξέρει θα έχει με τη θερμότητα αυτό, με τη θερμοκρασία εκείνο, το χειμώνα εκείνο. Όμως, αν οι άνθρωποι, επειδή έχουν και μια δυσκολία πολύ οικονομικά, θέλουν να έχουν ένα κρασάκι για ώρα να κεράσουν έναν άνθρωπο, παιδί μου. Ποιο είναι πιο εύκολο συνδύαστο? Ήδη το είπες. Δηλαδή, προκειμένου να είσαι δίλημα κόκκινο ή λευκό, ας διαλέξεις το ροζέ. Α, είδατε γιατί τελικά υπάρχει πάντα το ενδιάμεσο. Είδατε γιατί καταλήγουμε όλοι στο ενδιάμεσο. Θέλω να ευχαριστήσω, θέλω να πω άλλη μια φορά. Πού βρίσκεται ο κύριος ο οποίος μας δίνει και όλα αυτά που κάλει για τους τηλεθεατές μας? Είναι Θιβών 262. Ωραία. Παράλληλα μπορούν να τα γευθούν στην Πλάκα στα Ναφιώτικα και στη Μοναστηράκη στην ωραία Ελλάδα. Εκεί θα τα δίνατε, εννοείται, στο καλύτερο σημείο και με την πολύ ωραία θέα. και βεβαίως και σε επιλεγμένα καταστήματα στην υπόλοιπη Αθήνα και όχι μόνο. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Εσείς θα γευτείτε το κρασί σας μέχρι να κάνω λίγο μαχητικό άθλημα. Γιατί καλύτερο είναι να το βλέπεις με ένα λεπτό, με ένα ποτηράκι κρασάκι, το μαχητικό, με τη Μαρία Πανταζή. Εσύ παραμένεις στην παρέα μου και στο τελευταίο μέρος Αγγελική Κούκουρα και Μαρία Πανταζή με το θέμα της και Πέγκη Δαμουράκη και οι τρεις συνεργάτες μου για να κλείσει αυτή η εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Στην υγειά σας για το break και επιστρέφω. Έλα μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι, Γιώκα μου. Πονάω παντού, οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά τώρα. Να τρέξεις να πάρεις Αρθρολέν. Η Ελένη Νύφους και εγώ με το Αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το πες, Αρθρολέν? Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Αχ, με το Αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Μαύρο κίμινο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίμινο. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κίμινο. Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία, αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κίμινο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Τώρα, αν με ρωτήσετε, δηλαδή, τι θέλω να κάνω πραγματικά, γιατί έχω επηρεαστεί με αυτό το πράγμα και ακόμα δεν το έχω δοκιμάσει, θα ήθελα να πάρω το ποδήλατό μου και όπου φύγει, φύγει.
διότι δεν με κρατάει τίποτα. Και όσο φέρνουμε τέτοια θέματα και βλέπω τέτοια πραγματικά μικρά βιντεάκια που θα δείτε και σε πάρα πολύ από τον καλεσμένο μας, νομίζω ότι και μόνο σαν εμπειρία αξίζει τον κόπο. Πέγκη Δαμουράκη παραμένει στην παρέα μας. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής έχει ένα θέμα που εσείς το ζητήσατε μέσα από το Facebook, από τη σελίδα της, και θα το αναλύσει. Ούτε τη ρώτησα πιο, γιατί εσείς το ζητήσατε, άρα θέλετε να σας απαντήσουμε. Μαρία Πανταζή εδώ κοντά μας και με ένα θέμα downhill. Με ένα θέμα downhill, Αλέξανδρε. Δεν μπορεί καλεσμένο. Ο καθένας να πάρει το ποδήλατο και να το κάνει, αλλά ο καθένας μπορεί να πάει να το δει. Ναι, αλλά και ο καθένας όμως μπορεί τουλάχιστον. Αν το θέλεις να ξεκινήσει από κάπου. Να το προσπαθήσει. Ναι, αυτό να θα μας πει και ο χρόνος. Αυτή είναι η απορία μου, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το downhill. Είναι κάτι τρομακτικά επικίνδυνο, όπως θα δεις και από τα βιντεάκια. Συμφωνείς? Είναι. Είναι τρομακτικά επικίνδυνο. Θέλει φοβερές ικανότητες, φοβερές δεξιότητες, φοβερή υπομονή, επιμονή. Θέλεις να σου πω κάτι τώρα και θα συμφωνήσει και ο χρόνος. Και μ' αρέσει, ότι γιατί είναι επικίνδυνο. Ακόμα και ένα ποδήλατο που κάνουμε στη γειτονιά μας, σαν παιδιά και σαν πιο μεγάλοι, να πάρουμε τα ψώνια μας. Βλέπω κάποιες χειρίες και πάνε στο σκλαβενίτη, συγγνώμη, στο σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει σε όλους. Εγώ πάω σε όλους να τα λέω. Α, με όλους τα έχω καλά. Λοιπόν. και πάνε στο σούπερ μάρκετ, ακόμα δηλαδή και με ένα ποδήλατο που παίρνει μια κυρία που τη βλέπω και πάει στο σούπερ μάρκετ, Μαρία, και έχει τσάντες από εδώ, τσάντες από εκεί και πηγαίνει έτσι, και αυτό είναι πιο επικίνδυνο από αυτό που κάνει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις, γιατί αυτό που κάνεις εσύ τουλάχιστον είσαι και εφοδιασμένος με όλα τα κατάλληλα μέσα. Ναι, φοράει όλα τα αξεσουάρ, φοράει πιαγωνίδες. Όταν η άλλη όμως βγαίνει να πάει στο σούπερ μάρκετ και μου έχει μία τσάντα αριστερά, δύο δεξιά και έχει και την τσάντα στον ώμο και πηγαίνει μες στην Πειραιώς. Ναι, άλλο και αυτό το έχω δει, και πηγαίνει στην Πειραιώς, αυτό το θεωρώ πολύ πιο επικίνδυνο. Και χωρίς τραγικά επικίνδυνο. Βέβαια, ναι. Πάμε να πούμε τι είναι αυτό, καταρχήν. Ναι, καταρχήν, Χρόνης Λουλάκης, ο καλεσμένος μας. Πρώτη φορά φιλοξενούμε downhill. Δεν έχουμε ξαναφιλοξενήσει downhill. Μας αρέσει. Είναι αυτά τα πάρα πολύ επικίνδυνα που βλέπεις και αυτό που θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω. Εντάξει, σιγά-σιγά, δεν το διάβασα. Μαρία μου, όμως όταν το κάνεις, παρακαλώ, εγώ με την ευχή μου, να έχουμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της εκπομπής. Γιατί είναι κρίμα να λείψει η στιγμή. Ναι. Δηλαδή, ναι. Κάντο λίγο πιο Ιούλιο-Αύγουστο, αν θες. Συμφωνώ. Μέχρι τότε θα μου έχει δείξει ο Χρόνης 2-3 πράγματα. Και ο Χρόνης όμως, όπως αυτές οι κυρίες που πάνε στο σούπερ μάρκετ και κάνουν αυτά τα επικίνδυνα, τα αντίστοιχο είναι και ο Χρόνης. Δηλαδή, όλη μέρα δουλεύει και κάποιες στιγμές βρίσκει χρόνο. Είναι και το πάει πάθος κάνει που έχει αυτό, έτσι δεν είναι. Downhill, τι είναι, μέχρι να δούμε εικόνα. Εντυπωσιάστε που τοποθετηθήκατε έτσι, δηλαδή ότι είναι πιο επικίνδυνο το να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με τον ποδήλατο. θα συμφωνήσω εν μέρη. Δηλαδή, όντως δεν είναι τόσο απλό να κυκλοφορεί σε ελληνικούς δρόμους με ποδήλατο. Και είναι και αυτό ένα extreme sport, το οποίο εντάξει, δεν είναι καθόλου... Κάποιοι το ονομάσει πώς λέγεται κάποιοι περίπου. Το κάνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το downhill, έτσι λίγο για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, φανταστείτε ένα βουνό που δεν μπορείτε να το κατέβετε με τα πόδια και παίρνετε ένα ποδήλατο και κατεβαίνετε. Δεν το φανταζόμαστε. είναι δύσκολο και να το φανταστούμε. Δηλαδή με βράχια με στη μέση, με ρίζες πεταμένες, βρεμένες. Καταλαβαίνεις τώρα. Υπάρχει όμως ο απαραίτητος εξοπλισμός, έτσι δεν είναι? Υπάρχει. Τα ποδήλατα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι ποδήλατα ειδικά κατασκευασμένα για να σε βοηθάνε να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Ξεκινώντας όταν μπαίνεις στο άθλημα, συνήθως είσαι ντυμένος σαν στακός. Δηλαδή έχεις μια πανοπλία η οποία σου προστατεύει καταρχήν τα ζωτικά όργανα, μετά ώμους αν είναι δυνατόν, χέρια, πόδια. Άρα δεν μπορεί ο καθένας να πάρει το ποδήλατό του και να πάει να κατέβει αυτά τα πράγματα που θα δούμε τώρα στο βίντεο. Έτσι, αυτά δεν τα δοκιμάζουμε σπίτι. Μπορεί, αλλά θα υποστεί και τις συνέπειες άμα γίνει κάτι. Βέβαια, βέβαια. Οπότε κάνει να έχει μυαλό στο κεφάλι του. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έκανες ορεινή ποδηλασία, να υποθέσω, και ξαφνικά είπες να δοκιμάσεις και το κάτι πιο δύσκολο. Εγώ είμαι από τις περιπτώσεις που είχα το μικρόβιο μικρός, δηλαδή μικρός ήμουν μόνιμα πάνω σε ένα ποδήλατο. Mm-hmm. Το σταμάτησε κάπου εκεί στο Λύκειο για διάφορους λόγους. Και ξεκίνησε την ορειβασία. Όχι. Α, ξεκίνησε... και μετά τα σύνδεσες αυτά τα δύο, γι' αυτό οι δύο αγάπες σου. Άρα ήσουν λίγο, ας πούμε, και σαν ποδήλατο, ήσουν λίγο ρυψοκίνδυνος. Δεν ήσουν το παιδί που θα πάρει το ποδηλατάκι έτσι να κάνουμε το γύρο. Έκανες λίγο. Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι μικρός να έχουμε ποδήλατα της πλάκας, καμία σχέση με τα σημερινά, να βάζουμε μια τάβλα, κάτι πέτρες και να κάνουμε τα άλματα. Α, ωραία παιδιά, καλά παιδιά. Να τρώμε τα μούτρα μας, χωρίς κρανί, χωρίς τίποτα. Όχι, αυτό λέω, εννοώ ότι το ρυψοκίνδυνο του άρεσε. Αλλά είχε πλάκα, γιατί υπήρξε μια διακοπή σε μένα τουλάχιστον εκεί, κάπου στο Λύκειο και μετά σπουδές, μετά δουλειά, μετά άγχος, το ένα τ' άλλο. Τα παράτησα μέχρι που 40 χρόνων ξανακάλυψα το ποδήλατο, κάπως έτσι. Αυτό σου έδωσε και μια όθηση στο να ξεφεύγεις λίγο από την καθημερινότητα, όταν μόνο βλέπεις, κατάλαβες, ένα κατέβασμα περίεργο και να λες τίποτα, δεν με νοιάζει ούτε δουλειά τώρα, τίποτα. Εγώ τώρα χαλαρώνω. Δεν τη σκέπτεται εκεί τίποτα άλλο. Εκεί έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί. Πρέπει να έχει πολύ συγκεντρωμένη
τη σκέψη του για να μπορεί να πετυχαίνει πράγματα. Η δεν αλήθεια είναι αυτό. Ότι το τρίλεπτο, τετράλεπτο, πεντάλεπτο που κατεβαίνεις, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει μόνο το ότι κοιτάς μπροστά σου. Όταν είσαι λίγο άπειρος, προσπαθείς απλά να επιβιώσεις. Όταν λίγο εξελιχθείς και έχεις λίγο παραπάνω ικανότητες, προσπαθείς να πας και ακόμα πιο γρήγορα. Ακριβώς. Οπότε εκεί αρχίζει και δουλεύει το μυαλό σε άλλα πράγματα. Μου άρεσε πολύ, Μαρία, και το λέω για όλο το τηλεοπτικό κοινό, ότι στα 40, που δεν του φαίνεται, ξεκίνησε να κάνει αυτό, τι αγάπη για το ποδήλατο και παρόλο που είναι ρυψοκίνδυνο και το τονίζουμε, μόνο αν είστε εκπαιδευμένοι και σίγουροι να το κάνετε, είδες ναι, ότι δεν έχει ηλικία, ότι Αλέξανδρε, εγώ αυτό θα το κάνω το αν ήμουν στα 25 μου, αν ήμουν πιο παιδί, ότι είμαι 40 και δεν μπορώ να κάνω αυτό. Όλο είναι εδώ και κατά πόσο αγαπάς αυτό που κάνεις και ναι. Είσαι οργανωμένος. Ο Χρόνης έλαβε μέρος πρόσφατα κιόλας, πριν κανένα μήνα περίπου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που έχουμε και βιντεάκι από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Downhill, το οποίο εκεί αποδεικνύει κιόλας ότι όπως βάζει τους αθλητές με κατηγορία, δηλαδή πάνε ηλικιακά οι κατηγορίες, έτσι κι αλλιώς. Άρα και ο Χρόνης, ξέρω εγώ, είναι αντίστοιχα παίζει. Παππούδες, κατηγορία τρέχει, παππούδες, βετεράνες μας λένε. Τρέχει στην κατηγορία του. Άρα όλες οι κατηγορίες μπορούν να τρέξουν και να κάνουν αντίστοιχα αυτό. Mm-hmm. Δεν συγκρίνεσαι, ας πούμε, με τους 25χρονους, όχι ότι δεν μπορείς να τους περάσεις ή και τα λοιπά. Εγώ δεν μπορώ, αλλά υπάρχουν ειδικά, είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί βλέπεις στο downhill ειδικά το χώρο, υπάρχουν αυτές οι ηλικιακές κατηγορίες και έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις κατηγορίες παιδιών, όπου ο μικρότερος είναι 13 χρονών. Και λέει κάποιος, θα αφήσει ο μπαμπάς του το 13χρονο να πάει να τρέξει. Σας πληροφορώ ότι το 13χρονο λέει στον μπαμπά του, μπαμπά μην τρέξεις γιατί θα σκοτωθείς. Δηλαδή είναι, είναι κάτι τέτοιο. Βέβαια, στη μικρότερη ηλικία είμαστε λίγο πιο παθιασμένοι και πιο ανέμελοι, έτσι δεν είναι. Ναι. Και τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Δεν έχουμε την αίσθηση του φόβου τόσο πολύ. Και έχουμε το πάθος να μας κυριεύει. Αυτό που θέλω να πω είναι εδώ στην Αθήνα, εντάξει, γιατί αμέσως από κάπου εκτός Αθηνών θα σου λέγα, οκ, okay, έχεις και τις διαδικασίες. Εδώ στην Αθήνα, για να κάνεις, να το πω σε παρένθεση, την εξάσκησή σου, την πρακτική σου για έναν αγώνα που θα συμμετέχεις, υπάρχουν τέτοιες τοποθεσίες που να σε βοηθούν, να μην είναι πολύ επικίνδυνες, αλλά για κάποιον αρχάριο να πάει σιγά σιγά να το προσπαθεί, αλλά να μην φάει και τα μούτρα του? Υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχει η Πάρνηθα, η οποία έχει ένα δίκτυο πολύ καλά οργανωμένων μονοπατιών, που τα επίπεδα ξεκινάνε από αρχαρίου, όπως το είπατε, μέχρι πολύ εξειδικευμένο. Εκεί στον Άγιο Γιώργη αυτό που είναι η πίστα downhill? Όχι, είναι κάποια τα οποία έχουν και ωραία ονόματα. Είναι το ροζ, το πορτοκαλί, το μαύρο. Είναι κάποια μονοπάτια τα οποία, ας πούμε, ξεκινάς από το ροζ, δεν ξέρω αν τυχαίο το όνομα, το οποίο είναι πολύ light. Δηλαδή μπορεί κάποιος που δεν ξέρει πολύ καλά να πάρει τα πρώτα του βήματα να μάθει από άλματα, από rock gardens, από berms, από τα πάντα. Μάλιστα. Υπάρχει ο Ημιτός, υπάρχει και το Όρος Εγάλεο, υπάρχουν πάρα πολλά μέρη και η ποικιλομορφία τους είναι, καλύπτει αρκετές περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να εξασθηθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Όταν πας όμως στον αγώνα, όταν πήγες, ας πούμε, στα Καλάβρητα, είδα η κλίση ήταν τέτοια, υπήρχαν μέσα ρίζες, υπήρχαν πέτρες. Αυτά τα συναντάς εδώ? Τα συναντάς, βέβαια, κάθε βουνό έχει το δικό του χαρακτηριστικό. Ας πούμε, στα Καλάβρητα ήταν διαφορετική η πίστα, είχε πολύ περισσότερες ρίζες, είχε μεγάλη κλίση. Εδώ υπάρχουν πολύ μικρά τέτοια κομμάτια. Μα, ναι. Και κάθε φορά, κάθε πίστα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Υπάρχει πίστα στα Μετέωρα, υπάρχει πίστα στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πίστα στη Λιβαδιά, υπάρχουν παντού. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ με το δικό μου ποδήλατο μπορώ να δοκιμάσω? Να δεις. Να δω, Μόνο να δεις. Όχι τι, να τι διαφορετικό έχει το δικό σου ποδήλατο, μπορούμε να πούμε λιγάκι στον κόσμο, τι διαφορετικό έχει το δικό σου ποδήλατο από ένα απλό mountain bike ποδήλατο? Καταρχήν είναι πολύ ισχυρό ποδήλατο. Δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα τα ποδήλατα. Δηλαδή, τα ποδήλατα. Δεν είναι carbon, ας πούμε, είναι αλουμίνιο. Μπορεί να είναι και carbon. Αλλά ο τρόπος κατασκευής είναι τέτοιος που να αντέχει το ποδήλατο. Δηλαδή, τρώει τέτοια στρεσαρίσματα που πολλές φορές σε αγώνες βλέπουν ποδήλατα κομμένα στη μέση. Α, μάλιστα. Δηλαδή, εκεί που πηδάς, θα δεχτεί τέτοια δύναμη το ποδήλατο που μπορεί να διαλύσει. Άρα η ανάρτηση είναι και διαφορετική, να υποθέσω. Και οι αναρτήσεις. Και ο σκελετός και όλα είναι τελείως διαφορετικά. Επίσης, μεγαλύτερες διαδρομές, πολύ πιο ψηλά ποδήλατα. Έτσι ώστε όταν κάνεις ένα άλμα και φτάσεις σε ένα πολύ μεγάλο ύψος και μετά προσγειωθείς, αυτό να σου απορροφήσει όλη την ενέργεια, έτσι ώστε να μην ταρακουνηθείς πάρα πολύ. Με το δικό σου ποδήλατο δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, οπότε πιθανότατα θα πέσεις.
Ποιος είναι ο εξοπλισμός, γιατί είναι πολύ σημαντικό, που απαραίτητος που χρειάζεται κάποιος αρχάριος να ξεκινήσει το downhill. Άσχετα εξοπλισμός με εξοπλισμό έχει διαφορά. Ένα μάξι το παίρνεις και 1000 ευρώ, αλλά το παίρνεις και 50.000 ευρώ. Όμως, για να πεις ότι για να μάθει κάποιος, Αλέξανδρε, και να πάει έτσι, να έχει απαραίτητα ένα αυτά. Απλό ποδηλατάκι, ξέρω, ένα απλό ποδήλατο. Πανάκριβο. Δεν μπορεί να πάρει ένα απλό ποδήλατο, θα πάρει ένα ποδήλατο με τις ελάχιστες προδιαγραφές. Αξιόπιστο. Αυτό, ναι. Αξιόπιστο. Και σαν downhill. Εξοπλισμό, downhill. Ή εντούρο, αλλά πολύ ψηλό. Αυτό το ποδήλατο δεν μπορεί να βγει στη γειτονιά και να τρέξει. Οι ρόδες. Όχι, είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό. Δεν θα τα καταφέρεις. Ωραία. Και τι εξοπλισμό χρειαζόμαστε? Εγώ θα έλεγα τα πάντα, ειδικά αυτός που ξεκινάει. Δηλαδή να μην τσιγκουνευτεί τίποτα, έστω και αν είναι. Όχι, δηλαδή, σε πιο φθηνή σειρά. Ένα ποδήλατο από τι τιμή θα μπορούσε να ξεκινήσει? Σε μεταχειρισμένα βρίσκεις από 800 ευρώ, ας πούμε. Πες, α, χιλιά, εντάξει. Σε μεταχειρισμένα. Οπότε και σε ένα καλό βρίσκεις και δίνεις το σμαρτάκι, παίρνεις ένα ποδήλατο. Ναι, δεν κατάλαβα. Τα ποδήλατα είναι πιο ακριβά αν, από ό,τι αν είναι να αγοράσεις καινούριο, την πρώτη φορά που έτρεξα εγώ, μου δώσαν δανεικό ποδήλατο. Να ρωτήσω κάτι, αυτό το έχεις και ασφαλισμένο? Όχι. Παιδιά, στα ποδήλατα ειλικρινά 4-5 χιλιάδων. Και παραπάνω. Ναι, το δικό δηλαδή σου μία... πόσο έχει, έτσι από πορεία? Δεν πιο από όλα, βέβαια. Για εγώ το πήρα μεταχειρισμένο. Μία αλλά... ασφάλεια όμως, καλό είναι να υπάρχει. Δηλαδή, όταν έχεις κάτι τόσο ακριβό, που τρέχεις, που κάνεις από αυτό, γιατί να, δηλαδή, γιατί να υπάρχει ένα μηχανάκι που έχει 1000 ευρώ και να μην υπάρχει ένα ποδήλατο που έχει 4,5 χιλιάρικα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί. Επειδή είναι μηχανάκι. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Πάντως δεν βγαίνει στον δρόμο αυτό. Δεν ξέρω πώς εννοείται την ασφάλεια. Ασφάλεια κλοπής ή ασφάλεια. Και κλοπής. Γιατί συγγνώμη, αλλά εσύ αυτό. Τρέμει η ψυχή σου. Όπως θέμε για ένα καλό αυτοκίνητο που το παρκάρουμε στη γειτονιά, για φαντάσου να χάσει ένα ποδήλατο. Είναι πάθος κιόλας μαζί και το συνέστημα πολύ μεγάλο. Σαφώς και τρέμει η ψυχή σου. Ναι, μα όλοι αυτοί με τα ποδήλατα είναι ερωτευμένοι με τα ποδήλατά τους. Εντάξει, και εγώ έχω σχέση με το ποδήλατό μου. Το παραδέχομαι. Αλλά εσείς παρά είστε ερωτευμένοι με τα ποδήλατά σας. Όποιος του κλέψει το ποδήλατο θα κλάψει ούτως ή άλλως. Είναι ακριβώς την ευθύνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ποδήλατα, η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα φτάνουν σε επίπεδα που δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Μα, και δεν θέλουμε. Και δεν τα πιο ακριβά ποδήλατα είναι τα downhill και οι κούρσες. Αυτά τα δύο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το καταλαβαίνω. Η κούρσα που δεν έχει ούτε ένα μορτισέρ, ούτε μια ανάρτηση, ούτε ένα κάτι. Είναι θέμα τεχνολογίας. Δηλαδή, το τι δοκιμές έχουν κάνει αυτοί για να αντέχει αυτό το ποδήλατο, να είναι 5 κιλά για να αντέχει, το βάρος σε αυτές τις συνθήκες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εξοπλισμό, είναι πολύ σημαντικό. Στον πρωτάρι, εγώ θα έλεγα να πάρει τα πάντα. Δηλαδή πολύ καλό κράνος, full face. Σίγουρα θώρακα. Εγώ θα έλεγα και επί αγκονίδες και επί γονατίδες και επί καλαμίδες, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ή μία στολή σε τελική ανάλυση. Του ρόμποκο. Ναι, ναι. Αυτές φορούσαν παλιά οι φρουροί, το τελείως όλο, το μεταλλικό, το μέχρι. Μία στολή. Θέλω πραγματικά, έτσι και με εικόνες πολύ ωραίες που βλέπουμε και κλείνουμε, θέλω να σου ευχηθώ πραγματικά να συνεχίσεις αυτό το πάθος, γιατί αυτό ξέρεις είναι ένα πάθος. Δεν είναι ότι το κάνεις και σου αποφέρει χρήματα, πάθος, κέρδη. Πάθος. Θέλω μία παρένθεση. Ο χρόνος δεν πάει απλά το πρωί με το φως της μέρας και το κάνει και νύχτα. Ναι. Μάλιστα. Είναι το κάνει δηλαδή 10 φορές πιο επικίνδυνο. Ναι. Γιατί αυτό είναι το πάθος, Μαρία. Στο πάθος, ο κίνδυνος εξισορροπείται. Ναι. Δεν τον καταλαβαίνεις. Γιατί αν τον καταλαβαίναμε. Ένα φακό εδώ. Ναι, έχουν και αυτό το κομμάτι, ναι. Και καλή επιτυχία και εύχομαι πραγματικά να. Γιατί είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Από το κάποιοι να πηγαίνουν για καφέδες ή να χαλάνε το χρόνο τους οπουδήποτε, να μοιηθούν σε πράγματα που έχουν να κάνουν με ένα ποδήλατο. Που γιατί μπορεί να σε γεμίζει. Είναι και μέσα στη φύση, είναι και η παρέα, είναι και η κουβέντα. Είναι όλα. Εγώ θα έλεγα ανεξάρτητα από αυτό. Εντάξει, εγώ η διέξοδο μου είναι αυτό το downhill, ας πούμε, μ' αρέσει. Θα έλεγα σε όποιον θέλει να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Δηλαδή, εγώ σαν μικρός θα ήθελα να το κάνω αυτό, δεν είχα τη δυνατότητα, γιατί δεν υπήρχαν τέτοια ποδήλατα, δεν υπήρχε παρέα, δεν υπήρχε οργάνωση. Έστω τώρα σε αυτή την ηλικία βρήκα την παρέα, βρήκα τα μέσα και αποφάσισα να το κάνω. Και καλά. Θα έλεγα σε όλους όσους έχουν ένα αποθυμένο μέσα τους να το κάνουν ό,τι και να είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Αποχαιρετάμε λοιπόν τον καλεσμένο μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Αγγελική Κούκουρα, Μαρία Πανταζή και Πέγκυτα Μουράκη για να σας λύσω τις απορίες που εσείς έχετε θέσει ως αφορά το δικό του τμήμα Μελλοντολόγος Σύμβουλος Συναισθηματικής Διαχείρισης. Άρα γιατί να την έχετε ρωτήσει, αλήθεια δεν είναι. Γεια σας. Πάμε να γνωρίσουμε το κορυφαίο αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα διατροφής Super Vita. Με 18 δραστικές ουσίες προστατεύει όλα τα όργανα του σώματος και ενισχύει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Η αντιοξειδωτική του δράση προσφέρει αντιγυραντική,
αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη προστασία. Απαραίτητο για άτομα με χρόνια κόπωση, ανεμία, διαβήτη, λοιμώξεις, αυξημένη χοληστερίνη, αρθρίτιδες, αυτοάνοσα, άγχος και γενικά έντονη καθημερινότητα. Θέλετε να είστε άτρωτοι, δυνατοί, υγιείς και πάντα νέοι? Super Vita. Γιατί σας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, με τρεις γυναίκες έτσι εδώ για να ολοκληρώσω, γιατί με τρεις γυναίκες ολοκληρώνω ενίοτε. Είναι πολύ ωραίο νομίζω, έτσι δεν είναι? Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις έχω στο πάνελ μου. Και Αγγελική Κούκουρα ξανά στην παρέα μας, τα κρασάκια δεν νομίζω να τα ήπιες. Όχι, έχουμε αφήσει το και για σάρκο, έχεις αφήσει και για μας. Δοκιμή, ναι. Α, εντάξει. Μαρία Πανταζή, που το κρασάκι σου ποιο έχεις επιλέξει? Το κόκκινο ή το ροζ? Κόκκινο ξηρό είναι για σένα, με πολύ πολύ αγάπη. Και Πέγκυδα Μουράκη, που δεν έχει πει γιατί είναι εδώ από την αρχή της εκπομπής, κόκκινο. Αλλά μετά και εκείνη, εδώ μου κάνουν και παραγγελίες, μου λένε για το ημίγλυκο. Και εκείνη θα επιλέξει το δικό της. Κάτω λοιπόν μου έλεγες, έτσι στο φουαγέ που ετοιμαζόσασταν, ότι άκουσες μία συζήτηση για το διαφορετικό πορτοφόλι και αυτά που σου είχαν στείλει και μήνυμα, σε έκανε σήμερα να συζητήσουμε αυτό. Ακριβώς, γιατί και να είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Και τυχαίνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ τα ζευγάρια να μην έχουν κοινό πορτοφόλι. Πρέπει, ξεκινάω από αυτή την ερώτηση, πρέπει το ζευγάρι να έχει κοινό πορτοφόλι? Κοινό, κοινό. Δια κοινού βίου να πορεύονται στα πάντα. Διότι... Αυτό δεν σημαίνει όμως, ναι, ότι δεν πρέπει... Ναι, δεν είναι ζευγάρι. Ναι. Δεν είναι ζευγάρι. Αυτό όμως δεν προϋποθέτει ότι είναι σαν να λέμε ότι δεν πρέπει να δουλεύει και η γυναίκα να νιώθει ενεργή και ο άντρας. Δεν την κάνουμε τη γυναίκα μόνο για το σπίτι απαραίτητα. Όχι, γιατί και η γυναίκα στο σπίτι δεν δουλεύει αν δεν εργάζεται. Ναι, και πολλές φορές λένε και η νύφη μου λέει ότι, μάλλον ο αδερφός μου λέει, ότι η νύφη μου κάνει την πιο σημαντική δουλειά και την πιο κουραστική με τρία παιδιά, σύζυγο, μπαμπά, παππού, γιαγιά και όλα αυτά. Έχει πολλά πράγματα να μπορεί να προσαρμόσει δηλαδή στην καθημερινότητα. Είναι και αυτό. Και έχει και άλλες δουλειές, ας πούμε. Και συνήθως οι γυναίκες που κάθονται στο σπίτι, πολύ σπάνια έχουν και γυναίκα να τους κάνει τις υπόλοιπες δουλειές και τις βαριές. Έχουμε να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Και να ρωτήσω και τις κοπέλες. Μόνο όταν με έναν άνθρωπο παντρευτούμε, πρέπει να έχουμε την πορεία την ίδια με το κοινό πορτοφόλι, ή και όταν έχουμε έναν δεσμό, αγαπημένο... Και το δεσμό, το δεσμός ναι, είναι απαραίτητος. Μπορούμε να έχουμε ένα μπάτζετ, ας πούμε, πόσο βάζω εγώ ή πόσο βάζεις εσύ. Δεν έχει σημασία ότι βάζουμε το ίδιο. Μπορεί εσύ να βάζεις παραπάνω και εγώ λιγότερο ή το αντίθετο. Διακοινώ, κάνουμε ένα κοινό μπάτζετ και από αυτό, συνεννόηση, από αυτό χαλάμε τα πάντα. Τις ανάγκες του σπιτιού, αν έχουμε το ενίκιο. Ακόμα και όταν αυτοί οι δύο άνθρωποι μπορεί να μένουν ξεχωριστά. Αν μένουν ξεχωριστά, όχι. Όχι. Στο ίδιο σπίτι. Στο ίδιο σπίτι μόνο. Στο ίδιο σπίτι. Τι αλλάζει? Γιατί εγώ βλέπω και ζευγάρια. Τώρα να με παίρνουν τηλέφωνο ή να έρχονται άτομα και να έχουν... γιατί να τον ρωτήσω τον άντρα της που είναι παντρεμένη και έχει, γιατί να τον ρωτήσω, ας πούμε, γι' αυτό, αφού είναι δικά μου τα λεφτά. Δηλαδή, μέσα σε όλη αυτή την ανεξαρτησία γίνεται τουπές, επιβάλλονται πράγματα, υπάρχει μετά ο ανταγωνισμός στο εσύ έχεις και κάνεις ταξίδι, εγώ δεν έχω, άρα πάω μόνη μου ή πάω μόνος μου. Σωστά. Ή να έχω αυτό. Και λέω, συγγνώμη, έχετε και παιδιά, ναι. Πώς τα παιδιά τα διαμορφώνεται, τα έξοδα των παιδιών? Λέει, ένα μήνα εγώ, ένα μήνα άντρας μου. Και αν σήμερα, 29 του μηνός, 30, αρρωστείς, παιδιά, μην γελάτε. Αυτό γίνεται. Αρρωστήσει το παιδί και εσύ δεν έχεις συμπληρώσει. Θα περιμένεις να πάει, ας πούμε, πρώτη του μηνός, να αλλάξει ο μήνας για να πληρώσει ο άντρας σου, ας πούμε, το γιατρό του παιδιού σου. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Πώς φτάνεις? Γι' αυτό οι σχέσεις έχουν χαλάσει. Πολύ ξεκινάει αυτό. Ναι. Από τη φθορά των σχέσεων, ακριβώς. Το διαφορετικό πορτοφόλι, η ανεξαρτησία δηλαδή της γυναίκας, την έχει κάνει να σκέφτεται διαφορετικά, να πράττει διαφορετικά και να μην έχει το μαζί δια κοινού. Όταν είμαστε μαζί, έχουμε. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί εγώ, έχουμε ξεχωριστό. Και εγώ χάνω τη δουλειά μου και δεν δουλεύω 5 μήνες.
Μετά τι γίνεται. Τσακώνομαι με σένα, λοιπόν. Ναι. Αυτό μπορείς από τον πρώτο καιρό πρέπει... Από τον πρώτο καιρό... Δηλαδή, ξεγνωρίζω εγώ σήμερα και είμαστε ένα μήνα ζευγάρι. Όχι. Θα σου πω, ανοίξω το πορτοφόλι μου, κάνω ό,τι θέλεις, πάρε, δεν ξέρω. Όχι το ένα μήνα ζευγάρι, αλλά όταν έχουμε πει ότι, ξέρεις, εμείς θα μείνουμε μαζί, το κακό ξεκινάει και από κάτι άλλο, ότι η γυναίκα έχει απελευθερωθεί πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα από την πολύ μικρή ηλικία της εφηβείας, θέλει να μένει μόνη της. Και εκεί λίγο είναι το πρόβλημα άσχημο για τον άντρα. Α, πάω στο σπίτι, χαλάνε οι σχέσεις γιατί πάμε, αφού καθόμαστε μέσα ωραία στην αρχή, μετά εκεί θέλει ο άντρας να βγει, να πάει με τους φίλους του, εκείνη νιώθει άσχημα, αν δεν βγαίνουμε, αν δεν κάνουμε, αφού είσαι όλη μέρα μαζί, αφού δεν το διοργανώνεις. Κατάλαβες, χαλάνε οι σχέσεις όλοι. Είναι η γυναίκα που είναι... σε πληροφορώ ότι η γυναίκα είναι το ξεκίνημα της δημιουργίας των πάντων. Γι' αυτό λέγεται και γυναίκα. Η γη είναι η καρποφόρα. Να ότι το πώς θα δοκιμήσει μια σχέση, ξεκινάει... Ναι, ναι, έχει δηλαδή, γι' αυτό και πολλές φορές λέει ότι πίσω από έναν πολύ δυνατό άντρα, λέει τώρα το ένα, θα σου πω για μια άλλη θεωρία, κρύβεται πάντοτε μια ακόμα πιο δυναμική, πίσω από έναν πετυχημένο άντρα, κρύβεται μια πολύ δυναμική γυναίκα. Ποια είναι αυτή η δυναμική γυναίκα που κρύβεται πίσω. Πίσω μου δεν κρύβεται μια. Όλες εμείς. Λοιπόν, θέλω απλά να πω κάτι, ξέρετε κάτι. Απλά σε πολλά σπίτια αυτό που λέει η Πέγγι, έχω παρατηρήσει και από φίλους, από τον αδερφό μου, ότι όταν έχουν εμπιστοσύνη στη γυναίκα του, γιατί κοίταξε, όλα αυτά που λέμε είναι καλά, αλλά εκεί να έχεις εμπιστοσύνη στον άνθρωπό σου. Από εκεί ξεκινάνε. Αν δεν έχεις εμπιστοσύνη, δεν τον κάνεις. Μπράβο, δεν τον κάνεις άνθρωπό σου. Δεν τον κάνεις. Αλλά άνθρωπος. Λέω ότι εάν έχεις εμπιστοσύνη, πραγματικά μπορεί μια γυναίκα να σου διαχειριστεί άψογα τα οικονομικά όχι, και παιδί, τη σωστή διαχείριση. Δουλειά έχει η δουλειά σου με το σπίτι. Με τις ανάγκες του σπιτιού είναι διαφορετικά. Όχι, παιδί μου, ένα λεπτό. Δουλεύεις και εσύ, δουλεύει και ο σύζυγός σου. Ναι. Και έχετε ένα κοινό ταμείο. Κοινά δεν έχουμε, πράγματα. Κοινά. Ωραία. Έτσι. Αλλά δεν μια γυναίκα μπορεί δηλαδή όμως. Θέλουμε. Πάμε σε ένα γάμο που μας καλούν δύο φίλοι. Επειδή είναι δικό σου ο φίλος, πρέπει να το πάρεις εσύ το δώρο και μετά έχω στη δική μου. Παιδιά, δεν ξέρετε τι προβλήματα γίνονται. Δεν μπορώ να σας. Γι' αυτό χωρίζουν πολύ εύκολα. Γιατί σου λέω ότι δεν. Το αλλά όμως υπάρχει και όμως και το τέτοιο. Ναι, αλλά υπάρχουν όμως και αυτοί που θέλουν το δικό σου δικό μου και το δικό μου δικό μου. Ακριβώς. Εντάξει. Αφού του δίνεις το δικαίωμα εσύ. Γιατί ας πούμε. Του το δίνεις εσύ το δικαίωμα. Πολλοί σου λένε, μωρό μου, άνοιξε το πορτοφόλι, πρόσεξε και πάρε ό,τι θες. Εσύ όμως δεν έχεις πει ποτέ σε εκείνον, άνοιξε το πορτοφόλι και πάρε ό,τι θες. Γιατί εγώ έχω, ας πούμε, φίλοι. Άσχετα αν για μένα είναι φίλη μου και την αγαπώ, που πληρώνεται τα χρήματά της, επειδή όντα της έχει λεπτά και έχει αυτή τη θέση, είναι τα χρήματά της, μαζεύει αυτή στο λογαριασμό και κάθε μέρα ψωνίζει από την κάρτα του άντρα και λέει αφού μου έχει πει ό,τι θέλω. Λέω βρε κορίτσι μου, ναι, αλλά κάποια στιγμή πήγαινε και σε ένα σούπερ μάρκετ από τα δικά σου να το δείξεις. Λέει μπορεί να τσαντιστεί, επειδή θέλει αυτός να τα κάνει όλα. Βρε δείξ' το εσύ και ας τσαντιστεί μια φορά. Μετά πες μου, έτσι. Είναι ζευγάρια. Και τυχαίνει μια εγκυμοσύνη και πάνε στην άβλωση. Ποιος θα το πληρώσει. Ο άντρας. Γιατί ο άντρας. Γιατί αυτούνού είναι το λάθος. Γιατί είναι αυτός το λάθος. Δεν κρατήθηκε. Και πολλοί φίλοι μου λένε τι ήθελα και το έκανα, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο τα λεφτά. Να σου πω, εσύ ή εγώ ας πούμε, όταν πάω και βλέπω ένα γκρεμό κάτω ή κάνω ένα άθλημα επικίνδυνο, εγώ δεν βάζω σε κίνδυνο τη ζωή μου. Εγώ δεν πρέπει να προσέξω. Εγώ δεν πρέπει να προφυλαχτώ. Εγώ δεν πρέπει να βάλω κράτη. Ναι, αλλά εγώ δεν σε κάτι βάλω... τέτοιο η γυναίκα μόλι σα λέει να σου πω, ή θα το κρατήσουμε ή θα πληρώνει. Τι... οι γυναίκε δεν το έχετε πάθει, αλλά φίλε σα το έχουν πάθει. Υπάρχουν θέματα τα οποία έρχονται στο γραφείο και έχουν προβλήματα, έχουν φτάσει στι σχέσει σε πράγματα που δεν έχουν θέσει τη λογική. Μάλιστα. Λογικό είναι αυτό να είμαστε μαζί. Κατάλαβες, όμως... είμαστε μαζί, την υπευθυνότητα την έχουμε μαζί, τα έξοδα μαζί, όχι ήρθε η δική σου και χαλάσαμε το ποτό, ας πούμε. Έχω δει τέτοιους καυγάδες, να γιατί ήρθαμε το δικό μου το ποτό, το δικό σου το ποτό. Δεν γίνεται να κοιμάσαι μαζί αγκαλιά, ας πούμε, με έναν άνθρωπο. Εδώ έχω και δει να κοιμάσαι μαζί αγκαλιά και να σε βάζει να τον πληρώνεις κιόλας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι σύνηθες το τελευταίο. Και να είναι και η γυναίκα και να πληρώνει τον άντρα. Είναι το σύνηθες αυτό και γι' αυτό λένε ότι έχουν σχέσεις. Παιδιά, πήγε μία φίλη μου για φαγητό με ένα πολύ ωραίο παιδί, πολύ ωραία κτλ. Αυτός πήγε με τη λαμπορκίνη του, να πω και τη μάρκα, δεν κάνουμε διαφήμιση. Ένα φτηνό άμαξο είναι. Λοιπόν, πήγε λοιπόν και λέει: θα έρθω να σε πάρω. Πού θες αγάπη μου να σε πάω. Αυτή λέει: όπου θες, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ είμαι τέλος πάντων all time classic. Λέει: θες να πάμε, λέει, στο πολύ καλό, λέει, στο τάδε, λέει, στην Γλυφάδα, να μην λέμε ονόματα. Ναι, να πάμε εκεί.
Πάει λοιπόν εκεί, πρώτο ραντεβού τώρα. Λέει η φίλη μου ότι αφού έχετε και τα λοιπά, τι θες μόνο να παραγγείλεις. Λέει σαν τσαρές, ό,τι θες πάρε. Όταν μια γυναίκα ακούει από ανάτομα τη Λαμπορκίνη, ότι θες πάρε. Εντάξει, εκεί που είναι να πάρει τρία πιάτα μπορεί να πάρει και πέντε. Εντάξει. Εδώ και άντρα θα το πάρει το πιο ακριβό πιάτο, λοιπόν, απλά και μόνο επειδή δεν μιλάνε, όλα καλά, όλα ωραία, ξέρεις πρώτο ραντεβού και τα λοιπά, με ένθερμο κλίμα. Έχει τη ώρα του λογαριασμού και λέει λοιπόν η φίλη μου. Λοιπόν, άκου να σου πω, λέει, σε παρακαλώ, λέει, να ζητήσουμε, λέει, για το λογαριασμό. Λέει, να φύγουμε, να πάρουμε το λογαριασμό. Ναι, του λέει, περίμενε όμως, σε παρακαλώ, λέει, να γυρίσω ένα λεπτό. Πάω λέει μία τουαλέτα μέχρι να τον φέρει. Ανέκτησε, παρακαλώ πολύ, δεν και θέλω εσύ να με κεράσεις. Παρτίρε. Θέλω να σε παρακαλώ πολύ. Του λέει, κάποια άλλη φορά, κάντε τώρα τουλάχιστον μισά-μισά. Πάει λοιπόν μέσα, γιατί πήγαινε προς νερού της και γυρίζει, φέρνει τον λογαριασμό, τον είχαν φέρει, δεν τον είχε πληρώσει. Περίμενε και λέει τον φέρνει τον λογαριασμό, κάνω και τη φίλη μου γιατί τα έλεγε μετά, το κοιτάει, λέει ναι τόσα και κάνει έτσι να βγάλει λοιπόν τα μισά. Και θα σας πω κάτι και θα πέσετε κάτω. Από το λογαριασμό είχε ας πούμε και κάτι δεκαδικά. Δηλαδή, ας πούμε, παιδί μου ήταν από 125 ο καθένας. Και αυτός είχε δώσει 130. Και έρχεται και το 5 ευρώ, σαν και ποσοστό το του. Και πήρε και το 5 ευρώ, έστω να τα άφηνε στο νεαρό, και το έβαλε στην τσέπη. Και όταν βγήκαν με τη φίλη μου από εκεί, του είπε, όταν φεύγαν, ότι άσε με, δεν είναι ανάγκη να με πηγαίνεις, θα πάρω ένα ταξάκι. Ναι. Λοιπόν, και μετά του έστειλε και το μήνυμα, να την πω έτσι, γιατί από αυτά τα γεγονότα τα καθημερινά κάνουμε τις αναλύσεις, ότι φοβήθηκα μήπως σου πληρώσω και τη βενζίνη. Καλημέρα από το πρωί. Και είναι και πιο ακριβή, του είπε στη Λαμπορκίνη, από το ταξί που με πήγε. Να σου πω, μπορεί να ήταν ενοικιασμένο το αυτοκίνητο. Όχι, ήταν δικό του, το έχει χρόνια. Δεν είναι δανεικό, αυτό σας το επικυρώνω εγώ. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Πώς το κρίνετε εσείς αυτό? Δεν συνοδεύω καθόλου τη γυναίκα, αγάπη μου. Πάω, δεν πάω πουθενά, την πάω στα goodies, την πάω εκεί που μπορώ. Για μια ακριβώς σοκολάτα στο περίπτερο, αλλά να έχω όμως τα μπαντελόνια να την πάρω εγώ. Και ακόμα κι αν εκείνη πει όχι σε παρακαλώ, δεν μπορεί να της λες αγάπη μου όπου θες. Γιατί τον ρώτησε, ποιος την κάλεσε να βγουνε? Γιατί θεώρησε ότι άμα σηκωθεί και φύγει, όπως έχω δει και άντρα. Δύο λεπτά. Την κάλεσε αυτό. Ναι, αλλά τι είπε παρακαλώ. Την κάλεσε αυτό. Εκείνη γιατί είπε? Περίμενε με, θα πληρώσω. Για να δει, σου λέει, μήπως. Όχι, και δεν βλέπετε έτσι. Και να σου ξέρεις πώς κρίνεις έναν άντρα. Άμα σου πει, θέλεις κι άλλο ποτό, θέλεις κι άλλο έτσι. Ο μπεργέτης ο άντρας, πάντα θα κοιτάξει και να είναι. Μήπως έχει ζεσταθεί η μπύρα σου, να πάρουμε καινούργια, να είναι παγωμένη. Σε παρακαλώ πολύ. Πάντως, να γιατί σας πω. Γιατί ρωτάνε, δεν γίνεται να ρωτήσω. Να σου πω και εσύ εκεί που είσαι καλεσμένη από εκλεπτισμό, έχω δει. Δεν λες, σας παρακαλώ, παιδιά, τι χρωστάμε. Άλλο, όταν συνοδεύομαι, όχι. Κανένα. Αλλά ξέρεις από ποιον συνοδεύεσαι. Πρώτη φορά όμως δεν είσαι και σίγουρο. Ο συνοδός άμα θέλει, έπρεπε να πει ο μόνος του. Καλέσει να βγούμε έξω. Δεν έχουμε κουβέντα. Αυτό δεν σημαίνει θα πληρώσεις. Βεβαίως. Εγώ έχω και άλλη φίλη που πλήρωσε και τον συνοδό που την κάλεσε να βγούμε. Όχι. Και της είπε, όχι, της λέει να σου πω κάτι. Πού είναι η κάρτα μου? Πόπο και δεν έχω μετρητά. Και του λέει, δεν πειράζει, θα βάλω εγώ και μου τα δίνεις. Καλά, δεν ξαναβεί, δεν ποτέ για να μιλάμε για όλα τα χειρότερα τώρα. Πόσες φορές οι γυναίκες, πόσες φορές οι σημερινές γυναίκες πηγαίνουν σε ένα μαγαζί και καθοδηγούν το σύντροφο να πάνε στο μαγαζί που θέλουν εκείνες. Γιατί εκεί πηγαίναν με τον πρώην, να δείξουν ότι έχουν βρει και τέτοια και πολλά πράγματα. Ή ότι κυκλοφορούν με έναν που έχει χρήμα τώρα και τα λοιπά. Πρώτο κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι. Έρχεται τον γκαρσόν. Αφού έχουμε διαβάσει τι θέλουμε, τα λέω στο συνοδό μου για να παραγγείλω. Όχι εγώ, φέρε μου και αυτό, θέλω και εκείνο. Δεν γίνεται. Ναι. Πρέπει στο συνοδό μου να το πω. Και ο συνοδός μου να παραγγείλει τι θα φάω εγώ. Εσύ θα του πεις τι έχεις σκέφει για να καταλάβεις. Ακριβώς. Γιατί έχω δει όμως και συνοδό να του λες να σου πω αγάπη μου, δεν παίρνουμε στα κομακαρονάδα και να σου λέει αυτός. Μωρέ, όχι στα κομακαρονάδες, πάρε καλύτερα ένα μπιφτεκάκι με γιατί είναι πιο φτηνό. Παιδιά, και έχω δει κι άλλο ένα, θα σας πω έτσι να κλείσουμε. Έχω δει άνθρωπο να του δώσω τον κατάλογο και να πω πάρτε ό,τι θέλετε, μη σας λέω εγώ τι έχει καλό. Και, γι' αυτό και έχει αντί προβλήματα. Με το δάχτυλό του, παιδιά, αντί να δει να κοιτάει τα φαγητά, είχε το δάχτυλο στην τιμή. Και σταμάτησε στο 9.50. Προσπέρασε τα 25-22 και στο 9.50. Και όταν πήγε στο 9.50, παιδιά μου, ένα δίπλα, πήγε και δίπλα για να δει πού ανταποκρίνεται στα ζυμαρικά. Μα τώρα, όταν δεις αυτό, είναι ένα απλό τσεκάρισμα. Πού πάει το δάχτυλο ή το μάτι, δεν χρειάζεται μετά να ρωτήσεις κάτι άλλο. Να σου πω κάτι. Συμπλήρεις μετά. Και τελειώνει. Είπα ότι όλα είναι θέμα ρύθμισης και πολιτικής πώς κάνεις τα πράγματα.
Και μετά δημιουργούνται όλα προβλήματα, έτσι, και αν ξεκινήσει από αυτό και το κάνει πίσω ή πάει και σε ένα ξενοδοχείο πάνε και πληρώνει η γυναίκα, επόμενο, αν δεν κοστίζει τον άντρα... Σαφώς. Λοιπόν, βέβαια, έτσι εν κατακλείδη να πούμε ότι όχι από... Όχι, ξεχωριστό πορτοφόλι. Όχι, και αυτό που μπορεί πολλοί να σκέφτονται, Πέγγι, και να το πούμε, είναι ότι πώς εγώ... Δηλαδή, είναι πώς θα το φέρει, σου λέει, μην νομίζει ότι μπαίνω στα προσωπικά του. Εγώ είχα σχέση που μου έλεγε, αλλά έλεγα πάρε ένα λεπτό και πλήρω το courier και μου λέει δεν μπορώ να ανοίξω ξενοπολιόπολη, πρέπει να άνοιξε το τι έλεγα, άνοιξε το. Δεν συμφωνούμε να μείνουμε μαζί. Ναι. Πες, δεν έχουμε σπίτι, δεν έχει σπίτι και λέμε να μείνουμε μαζί. Ωραία. Ναι, εκεί πρέπει να μοιραζόμαστε και τα έξω. Δεν πρέπει να είναι. Ναι, και συγκάτοικοι να ήμασταν απλά, τα μοιραζόμαστε. Και με συγκάτοικοι. Όχι μόνο, πόσο μάλλον δεν υπάρχει και αγάπη. Όταν ναι, δεν είσαι με τον άλλο. Πέγγι Δαμουράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία Πανταζή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο 210. Αυτό θα έλεγα. 16-23-315, γιατί είμαι πρόθυμη και ικανή να σας καθοδηγήσω με τον πιο σωστό και καλύτερο τρόπο για να έρθει η λύση στο πρόβλημά σας. Αγγελική Κούκουρα, thank you very, very much, γιατί σήμερα θα φύγουμε όλοι με πολύ ωραίο κρασί. Οπότε σήμερα τι έχω. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, έχω κοτόπουλο κοκκινιστό με κάρι και πιπεριές και τέτοια. Και έχω και ρύζι. Το κόκκινο να βάλω. Ή το ρύζι, το κόκκινο. Λοιπόν, και όλους εσάς, όλη την Ελλάδα και την Κύπρο που είστε στην παρέα μας. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πολύ κέφι, πολύ ιδιαιτερότητα, πολύ ιδιαίτερα πράγματα και πολύ μοναδικούς συνεργάτες. Σας αγαπάω πολύ. Γεια σας.